παρακολουθήστε την εκπομπή και λάβετε μέρος στην κλήρωση με δώρα ένα ποδήλατο και μία στολή ποδηλάτη προσφορά των καταστημάτων Γατσούλης. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211 18 60 555 και δηλώστε συμμετοχή για την κλήρωση για δύο τυχερούς. Πρώτο δώρο, ένα ποδήλατο Sector αξίας 500 ευρώ και δεύτερο, μία στολή ποδηλάτη αξίας 120 ευρώ. Προσφορά των καταστημάτων Γατσούλης. Δηλώστε συμμετοχή στο 211 18 60 555. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Κάθε Δευτέρα στις 5.30 η εκπομπή εδώ. Η εκπομπή Ποδηλατώντας είναι κοντά σας. Σήμερα είμαστε στην περιοχή της Μάντρας, εδώ στο ωραίο Άλσος, και έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο λάτρη του ποδηλάτου. Τα τελευταία χρόνια πολύ δεμένος με την ιστορία και την ενέργεια του ποδηλάτου. Τον Χρήστο τον Κατράκη. Χρήστο μου, Στέφανε. Καλώς βρισκόμαστε. Καλώς ήρθατε. Στο όμορφο εδώ τοπίο. Καλώς ήρθατε στα μέρη μας, στην Κιάφα. Η Κιάφα είναι το δεύτερο μας σπίτι. Εδώ μάθαμε ποδήλατο. Εδώ τώρα με τη σειρά μας μαθαίνουμε τα νέα παιδιά να κάνουν ποδηλασία. Και πραγματικά είναι ένα μέρος το οποίο το αγαπάμε ίσως και πιο πολύ από το σπίτι μας. Έχεις δημιουργήσει μία σχολή ποδηλασίας. Έτσι είναι. Εσύ και η σύζυγό σου, η Ειρήνη, και διδάσκεται εδώ στην περιοχή ποδηλασία. Διδάσκεται στην περιοχή της Μάντρας και στην Ελευσίνα. Ναι, στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε αρκετά παιδιά τα οποία ασχολούνται με το ποδήλατο. Από ηλικίες 5 χρονών μέχρι 20-25 χρονών, που ασχολούμαι εγώ πιο πολύ στις μεγάλες ηλικίες. Και τα παιδιά σου μαζί. Και οι δύο μου γη κάνουν ποδήλατο, ναι. Και... είναι φατσούλες, είναι, μιλάμε για... είναι καλή, είναι καλή. Θα τους βγάλουμε λίγο μετά, θα τους δείξουμε, να πάρουν και τα επάνω τους. Έτσι. Χρήστο μου, είσαι χρόνια στο ποδήλατο, ξεκίνησες σαν αθλητής. Ναι, ναι. Πότε ξεκίνησες? Ξεκίνησα και ποιο το... ήτανε... το 2002, ναι. Εγώ σαν κάτοικος Ελευσίνας, είχα γνωρίσει τον Γιώργο τον Κίνη. Ο Γιώργος τον Κίνη, ιστορία μεγάλη, ναι. Από το 90. Και μέσω του Γιώργου ξεκινήσαμε ποδηλασία μαζί με άλλα παιδιά της περιοχής. Και τον Κώστα τον Κίνη. Και τον Κώστα που είχε το κατάστημα τότε, εκεί φτιάχναμε τα ποδήλατά μας. Και ήταν ο πρώτος σύλλογος της περιοχής, η ΛΟΑΣΔΑ. Ναι, 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 ναι. Θαυμάσιους αγώνες εδώ στην περιοχή. Ναι, 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 έχει διοργανώσει. Πριν πάρει βέβαια φωτιά. Να ναι, το λέμε ναι, και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Χάσατε πολύ έτσι, αξιόλογο τοπίο. Ναι, χάσαμε μεγάλο μέρος της περιοχής της Κιάφας λόγω της φωτιάς που έγινε πέρσι. Αλλά με προσπάθεια πολλών εθελοντών και εμείς οι ίδιοι τότε βοηθήσαμε και πολλά παιδιά που ήταν και ποδηλάτες, ζήσαμε ένα μέρος και το κρατήσαμε ζωντανό. Ωραία. Χρήστο μου, τι ήταν αυτό που σε έκανε να ασχοληθείς με το ποδήλατο? Ήταν ένα μικρόβιο. Που μπήκε στην πρώτη γυμνασίου, γιατί τότε έμαθα ποδήλατο. Από τον Γιώργο τον Κίνη, από τον Κώστα Όχι, τον Κίνη το, ή κάτι άλλο? Το πιο πριν. Με το που έμαθα ποδήλατο στην πρώτη γυμνασίου, μπήκε το μικρόβιο ευθείας μέσα μου. Φανταστείτε, με έστειλε η μάνα μου στο φούρνο να πάρω ψωμί και εγώ χανόμουν στα βουνά της Δυτικής Αττικής και γίναγα μετά από 2 ώρες. Ωραία. Έχεις περάσει ωραία. Έχεις περάσει, έχεις διδάξει τα παιδιά σου, διδάσκεις τώρα άλλα παιδιά εδώ της περιοχής. Ομορφιές που σου έχει δώσει το ποδήλατο, θυμάσαι? Μέσω του ποδήλατου αναπτύσσεις πολύ καλές σχέσεις με τους αθλητές σου. Μαθαίνεις να είσαι άνθρωπος με μεγάλη επιμονή, υπομονή. Θέλει πάρα πολύ υπομονή το ποδήλατο, αντίστοιχα και η ζωή, για να πετύχεις τους στόχους σου. Και μεγάλες ομορφιές είναι τα ταξίδια που έχουμε κάνει σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ακριβώς. Γιατί γυρνάς σε όλες τις χώρες και εντός Ελλάδος και εξωτερικό μέσω των αγώνων και γνωρίζεις μέρη τα οποία δεν θα τα βλέπεις ποτέ, αν δεν είσαι αθλητής ποδηλασίας. Γυμνάζεσαι, κρατάς το σώμα σου δυνατά, με πολύ έτσι, διατροφή. Τι έχεις να μας πεις για τη διατροφή? Κάνεις κάποια ιδιαίτερη διατροφή? Κάνεις κάποια ιδιαίτερα προσπάθεια ή σου φτάνουνε? Όχι, είναι τρόπο ζωή. Είναι τρόπο ζωή. Άμα το κάνει από νεαρή ηλικία, το κάνει τρόπο ζωή, δεν σ' αρέσει μετά να βάζει άσχημε τροφέ στο σώμα σου. Ναι. Προσπαθεί να οι θερμίδε σου να είναι μετρημένε. Πάντα θα κάνει μια ατασταλία, αλλά την επόμενη μέρα προσέχει να είσαι πιο οικονομικό στι θερμίδε σου. Οπότε τι διδάσκει στην ομάδα? Πόσε θερμίδε πρέπει να καταναλώνουν την ημέρα και πόσε να καίνε?
Υπάρχει ένα σωζύγιο εκεί, κοιτάμε να καίμε λίγο παραπάνω από όσες κάνουμε πρόσληψη. Και να είναι καλές θερμίδες, αυτό είναι σημαντικό. Να μην είναι από γλυκά, από λάθος τροφές γενικά. Και από ζάχαρη, όχι. Και από ζάχαρη μακριά, την αποφεύγουμε. Ναι, μακριά η ζάχαρη. Είναι αντίπαλος του προαθλητισμού. Και όχι να είναι άσπρη ή μαύρη. Όχι, δεν έχει χρώματα ζάχαρη. Η ζάχαρη. Ζάχαρη ναι, είναι, ναι, ναι. Κακό κάνει, μόνο κακό κάνει. Έτσι ενώ ακριβώς. Το ποδήλατο, ποδηλατώντας, τι σου προσφέρει. Και υγιή. Τοξίνες, έτσι. Και σχολιστερίνες. Έτσι, έτσι. Και έτσι. Σου προσφέρει μία άνεση. Εδώ, στο φυσικό χώρο που έχετε, της Μάντρας, πιστεύω ότι δεν κυκλοφορείς με αυτοκίνητο. Όχι. Μόνο κοιτάω με τις μετακινήσεις μου να τις είναι όλες με το ποδήλατο. Εντός Ελευσίνας κιόλας, που είναι μια επίπεδη πόλη, κοιτάω τις μετακινήσεις μου να τις κάνω όλες με το ποδήλατο. Και πιστεύω ότι διδάσκεις και τα παιδιά να κάνουν το ίδιο. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Στην ομάδα αυτή, αυτή τη στιγμή, κάνεις personal. Ναι, έχουμε και μαζικά τμήματα, ναι. Αλλά έχουμε και τμήματα που κάνουμε με μονομένους αθλητές, αλλά έχουμε ευρέω φάσμα αθλητών, δηλαδή δεν είναι μόνο ένα σύλλογος, έχουμε σύλλογο από την ΚΟ, από το ΘΥΣΕΑ, αθλητές. Α, δίνεις και προγράμματα. Ναι, 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 ναι. Και έρχονται και εδώ πέρα και άρα κάνουν τεχνικά. Άρα δύο δουλειές. Μία εδώ της περιοχής και μία εκτός ορίων Αττικής που δίνεις πρόγραμμα, ναι, 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 ναι. Και ακολουθούν. Εξατομικευμένο πρόγραμμα για τον κάθε αθλητή, ναι. Πολύ ωραία. Το κάνει και η Ειρήνη αυτό? Ναι, το κάνει και η Ειρήνη, ναι. Μπράβο. Τι έχεις να μας πεις τώρα για αυτό το ωραίο ποδήλατο που έχεις στα χέρια σου? Αυτό ίσως είναι ένα από τα καλύτερα ποδήλατα cross country που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλά παγκόσμια κύπελα. Είναι από τα πιο ελαφρύτερα πλαίσια σε ποδήλατο διπλής ανάρτησης. Με πολύ καλή λειτουργία μοχλικού συστήματος. Έχει αναρτήσει σε 120 διαδρομής. Είναι ίσως ένα από τα καλύτερα full suspension διπλής ανάρτησης, δηλαδή ποδήλατα που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή. Τη Ορμπέα ποδήλατο. Είναι ποδήλατο Ορμπέα, ισπανική εταιρεία. Ισπανική εταιρεία, η οποία είναι καταπληκτική στο θέμα της φροντίδας του αγοραστή. Έτσι, έχει φοβερό after sale. Έχει και εσείς μέσω, σαν αντιπρόσωπος που είσαι στην Ελλάδα, προσφέρετε πάρα πολλά. Τώρα θα μπούμε στο εμπορικό κομμάτι. Είσαι εδώ, έχεις και ένα κατάστημα στην περιοχή. Ναι, ναι. Εκτός όλα αυτά τα οποία κάνεις, φροντίζεις και προωθείς μάρκες που έχεις, σ' αρέσουν εσένα προσωπικά. Ναι, είναι ό,τι έχω στο μαγαζί μου είναι εταιρείες τις οποίες έχω επιλέξει εγώ, ναι. Που θα ήθελα να καβαλάω εγώ και κρίνω ότι είναι πολύ καλά ποδήλατα ή ανταλλακτικά αντίστοιχα. Ακόμα και στα παιδιά σου έχεις δώσει Ορμπέα και Κανοντέιλ. Ναι, ναι, ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό, ναι. Θα το ζείτε και μετά. Βέβαια. Και τα έχεις μοιήσει, ας πούμε, στην ποιότητα. Όταν ήρθαν να επιλέξουν τα ποδήλατα, μου έκανε εντύπωση η γνώση που έχουν πάνω, ναι, ναι, στο, ναι, ναι, ναι. Στο αντικείμενο αυτό. Πρέπει στις μικρές ηλικίες να τους δίνουμε την επιλογή στα παιδιά να έχουν ένα καλό ποδήλατο και όχι μια οικονομική λύση, γιατί τα βοηθάμε έτσι να κάνουν πιο εύκολα ποδήλατο. Όπως και εμείς θα θέλαμε κάτι πιο καλό για να κάνουμε εύκολα την ποδηλασία μας, έτσι και τα παιδιά που είναι μικρά και δεν έχουν τόσο πολύ δύναμη. Σε βοηθάνε στο κατάστημα? Ναι, με βοηθάνε να χάνω την ψυχραιμία μου. Όχι, πλάκα κάνω. Όχι, ναι, βοηθάνε, ναι. Βλέπω όλη η ομάδα φοράει κράνη. Νομίζω ότι είναι το πρώτο που τους λες. Ναι, ναι, ναι. Το πρώτο πράγμα που λέμε στα παιδιά και στους γιους μου το έχω μάθει αυτό, δεν καβαλάμε το ποδήλατό μας χωρίς κράνος. Πρέπει κράνος. Πρώτα να προσέχουμε την ασφάλειά μας και μετά έρχεται η διασκέδαση. Χωρίς κράνος δεν γίνεται προπόνηση. Εννοείται, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Ποτέ. Και κράνος, όχι απλό κράνος. Όχι. Ένα κράνος το οποίο θα έχει τις προδιαγραφές. Έτσι ακριβώς. Εκείνες που. Δεν κάνουμε οικονομία σε αυτά τα αξεσουάρ. Θέλουμε να έχουμε καλά, γιατί είναι για την ασφάλειά μας. Δεν κάνεις οικονομία σε ένα κράνος. Επιλέγεις να πάρεις κάτι που είναι αξιόπιστο και καλό. Μπράβο, Χρήστο. Τι έχεις να μας πεις άλλο στη διαδρομή σου αυτή? Στη διαδρομή μου. Όπως σας είπα και πριν, το ποδήλατο το γνώρισα στην πρώτη γυμνασίου. Από τότε είμαι κάθε μέρα σκέφτομαι ποδήλατο. Δηλαδή, περνάμε διαδρομές, εκδρομές που κάνω με την οικογένειά μου και λέω πώς θα ήταν από εδώ να περάσουμε το ποδήλατο. Είναι μια ζωή ποδήλατο, πραγματικά. Σε έχω δει πώς συμπεριφέρεσαι. Μια ζωή ποδήλατο, σου αρέσει, δεν το κάνεις με το ζόρι, το κάνεις με διάθεση, έτσι. Με υπομονή. Είσαι πραγματικά δάσκαλος σε αυτό που κάνεις και βλέπω και τα παιδιά τα οποία έχεις κοντά σου, τα οποία είναι σφουγγάρια πραγματικά. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Αφομοιώνουν και σε προσέχουν και σε σέβονται. Είναι σημαντικό. Ο σεβασμός, όταν ο δάσκαλος εμπνέει σεβασμό, γαλουχεί πολύ καλύτερα τους ανθρώπους, τα παιδιά που έχει δίπλα του. Έτσι. Αυτό είναι η ομορφιά. Γιατί έτσι, έτσι. Έχω μάθει να μιλούν
έχω ακούσει να μιλούν μεταξύ τους και είναι μόνο θαυμασμό για το πρόσωπό σου. Βεβαίως και της Ειρήνης, την οποία θα μιλήσουμε μετά. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ, γιατί μας έφερες σε ένα ωραίο χώρο που είχα να έρθω από πολύ πολύ παλιά, όταν έτρεχαν πραγματικά οι αδελφοί Γκίνι εδώ και η ομάδα της GT ήταν το 97-98, αριθμούσε περίπου τους 50 αθλητές που συμμετείχαν και η εθνική ομάδα. Ναι, ναι, ναι. Είσαι σταθμός. Έχω ωραίες μνήμες εδώ και ειλικρινά, όταν ερχόμενος εδώ, βλέποντας, ευτυχώς δεν είναι πολύ μαύρο πλέον, αυτό, την λέλαπα που πέρασε από εδώ, που να μην ξαναπεράσει, ελπίζω η φύση να το διορθώσει αυτό, γιατί είναι πιο δυνατή από το χέρι το δικό μας, η φύση, και θα είναι πάλι ένας πνεύμονας εδώ πρασίνου, που θα το χαιρόσαστε και θα το χαίρονται όλα τα παιδιά τα οποία κάνουν ποδήλατο. Έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά, να είσαι ευλογημένος για αυτό που κάνεις. Εσείς. Καλή επιτυχία. Και πες μας, ποιο είναι το όνειρό σου τώρα, ποιο είναι ο στόχος σου, τι θέλεις να κάνεις? Ο στόχος μου στο θέμα του ποδηλάτου είναι να κάνουμε τώρα μια καινούργια ακαδημία, που είμαστε στα Σκαριά για αυτήν, που θα διδάξουμε ποδηλασία, τρόπο ζωής στο ποδήλατο, τρόπος επικοινωνίας, και να φέρουμε όσο πιο πολλούς ποδηλάτες στο χώρο. Αυτός είναι ο σκοπός μας, να γίνουμε πολλοί. Έτσι θα πετύσουμε και πράγματα. Τώρα πρόσφατα έγινε ο ποδηλατικός γύρος Ελλάδος. Τον θαύμασα. Ήταν απίστευτος. Τον θαύμασα το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι είναι από τους καλύτερους ποδηλατικούς γύρους που έχω δει. Ναι, ναι, ήταν δηλαδή ίσως η καλύτερη διοργάνωση. Αυτές οι 10 στροφές μέσα στο κέντρο της πόλης. Ναι, ήταν πολύ καλή επιλογή. Ήταν εκπληκτικό, με τερματισμό το Καλλιμάρμαρο, ένα ιστορικό στάδιο. Έτσι ακριβώς. Το οποίο εκπροσωπεί την Ελλάδα παντού. Είναι εμβληματικό και όποιος το βλέπει με δέος. Έτσι ακριβώς. Ταξίδεψε την Ελλάδα στο παγκόσμιο στερέωμα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ήταν πολύ καλές εντυπώσεις. Και όταν τηλεοράσεις πάνω από 75-80 κράτη είδαν την εικόνα της παραλιακής μας, της Ριβιέρας μας. Ναι, έτσι ακριβώς. Τον πλούτο αυτό, τον τουριστικό που έχουμε, και πήγανε από την Ακρόπολη μέχρι Αγία Μαρίνα και γύρισαν και μπήκαν μετά στο κέντρο της πόλης και έκαναν τις 10 στροφές, ήταν εκπληκτικό. Το χειροκρότημα, ο ενθουσιασμός, ναι, 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 όλο αυτό δεν περιγράφεται. Ήταν έντονα τα συναισθήματα. Πήραμε και τους αθλητές τους μικρούς που είχαμε να το δουν από κοντά και πραγματικά μείναν άναυδοι. Μπορεί να μην κερδίσαν Έλληνες, αλλά πήραν μια φοβερή εμπειρία. Ναι, 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 ναι. Και ο Περικλής Ηλίας, ο οποίος είναι εδώ από την περιοχή. Ο Περικλής είναι φίλος και είναι και αυτός από τα παιδιά τα οποία μάθανε ποδηλασία στην Κιάφα. Στην Κιάφα. Σε ευχαριστώ, Χρήστο μου. Να είστε καλά. Εγώ να είστε καλά. Καλό έργο να έχεις. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Παρακολουθήστε την εκπομπή και λάβετε μέρος στην κλήρωση με δώρα ένα ποδήλατο και μία στολή ποδηλάτη προσφορά των καταστημάτων Γατσούλης. Τηλεφωνήστε τώρα στο 211 18 60 555 και δηλώστε συμμετοχή για την κλήρωση για δύο τυχερούς. Πρώτο δώρο, ένα ποδήλατο Sector αξίας 500 ευρώ και δεύτερο, μία στολή ποδηλάτη αξίας 120 ευρώ. Προσφορά των καταστημάτων Γατσούλης. Δηλώστε συμμετοχή στο 211 18 60 555. Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, τη σημερινή μας εκπομπή εδώ στην Μάνδρα Αττικής, στο Αλσίλιο εδώ της Μάνδρας, και δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε κοντά μας την Ειρήνη. Την Ειρήνη Μούκα. Σωστά. Τη σύντροφο του Χρήστου. Σωστά. Από εδώ και πάνω από 15 χρόνια. Και παραπάνω. Ειρήνη, πού γνωριστήκατε εδώ με τον Χρήστο? Γνωριστήκαμε εδώ ακριβώς με τον Χρήστο, σε μια προπόνηση. Ήρθε ο Χρήστος εδώ να τον γνωρίσουμε εμείς και να τον εντάξουμε στην ομάδα μας. Και έτσι προπονήσεις με τις προπονήσεις, ναι, γνωριστήκαμε. Και αυτό καταλήξαμε αυτή τη στιγμή, έχουμε οικογένεια με δύο παιδάκια. Μια ευτυχισμένη οικογένεια, ναι, με δύο παιδιά. Σωστά. Βλέπετε και το ποδήλατο λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάνει και συνοικέσια. Δεν κάνει μόνο σώμα καλό. Πολλά στην ποδηλασία. Δεν διδάσκει τρόπο ζωής. Σωστά. Κάνει και συνοικέσια. Σωστά. Λοιπόν, πριν 15 χρόνια λοιπόν, εδώ σε αυτόν τον χώρο,
γνωρίζοντας και εσύ, νομίζω, οι προπονητές σου ήταν ο Κώστας και ο Γιώργος Ογκίνης. Ήρθε ο Χρήστος, γίνατε ζευγάρι, κάνατε μαζί ποδηλασία. Σωστά. Περισσότερο γνώστης ο Χρήστος, σε πήρε από το χεράκι, θα έλεγα, και βγήκες πρωταθλήτρια. Ναι, ακριβώς, όπως τα λέτε. Το 14. Το 14. Το 14, πρωταθλήτρια στο mountain bike στην Ελλάδα. Στο όμορφο Καρπενήσι. Σε μια απίστευτη πίστα τότε. Έχεις γνωρίσει όλη την Ελλάδα. Έχεις γυρίσει με το ποδήλατο και έχεις γνωρίσει τοπία που δεν θα πήγαινες ποτέ. Ποτέ, σωστά. Έκανες μια πολύ ωραία οικογένεια. Τα παιδιά σου κάνουν ποδήλατο. Μίλησέ μας όμως για αυτή την πρωτοβουλία που έχετε πάρει με τον Χρήστο και δουλεύετε όλη την ημέρα για να επιτύχετε αυτό το σκοπό. Γιατί θέλετε να κάνετε αυτό το πυρήνα εδώ, θα έλεγα εγώ, ποδηλασίας. Έχει φτάσει πόσα μέλη τώρα? Είμαστε περίπου στα 25 με 28 παιδάκια αυτή τη στιγμή. Τρομερό, τρομερό για την περιοχή, ναι. Και έχουμε σκοπό να αυξηθεί ο αριθμός άμεσα. Εσύ κάνεις τις πιο μικρές ηλικίες. Εγώ ξεκινάω τα παιδάκια από τριών ετών. Ναι, τα φτάνω μέχρι 15, αγωνιστικά τώρα, ναι, σας λέω, και μετά από εκεί και πέρα τα αναλαμβάνει ο Χρήστος. Αν δεν υπάρχει όμως επίπεδο να κάνουν πρωταθλητισμό τα παιδιά, συνεχίζω εγώ. Πολύ ωραία. Τους πιο μεγάλους αθλητές. Πολύ ωραία. Γιατί ο Χρήστος ασχολείται με το αγωνιστικό κομμάτι κυρίως. Εγώ θα ασχοληθώ από το παιδάκι που δεν γνωρίζει καθόλου ισορροπία, ναι, μέχρι να το βάλω στα σκαριά του αγωνιστικού κομματιού. Και βέβαια σε βοηθούν οι δύο σου γη. Βεβαίως, πολύ. Οι οποίοι κάνουν ποδήλατο από κοντά σε σένα. Ειρήνη μου, πώς ξεκίνησες να κάνεις ποδήλατο? Εγώ έκανα στίβο, πρωταθλητισμό στο μήκος. Ναι. Και από έναν τραυματισμό στο γόνατό μου ξεκίνησα να κάνω. Έκανα και εγώ μήκος. Έκανα. Πολύ ωραίο άθλημα. Άλμα εις μήκος. Ναι, σωστά. Στην ηλικία των 18 ετών ήμουνα πολύ καλός. Μετά βάρινα. Λοιπόν, για πες μας. Εκεί έπαθα έναν τραυματισμό, ναι, και μετά από φυσιοθεραπείες ξεκίνησα να κάνω λίγο ποδήλατο για ενδυνάμωση. Πήγα στο κατάστημα του Κώστα του Γκίνη, πήρα ποδήλατο και ξεκίνησα να κάνω εδώ στην Κιάφα. Σου το είπε ο γιατρός αυτό. Ο γιατρός. Πες το αυτό δυνατά, γιατί νομίζουν κάποιοι ότι όταν τους πονούν τα πόδια, λέει, με πονούν τα πόδια, δεν μπορώ να κάνω ποδήλατο. Όχι. Φίλες και φίλοι, το ποδήλατο ενδυναμώνει όλο το σώμα και γιατρεύει το σώμα. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Έτσι ξεπήρα το πρώτο μου ποδήλατο τον Κώστα, τον Γκίνη, ήρθα στο βουνό και έτυχε να με δει ο Γιώργος. Ναι. Μίλησε στα παιδιά, γιατί ακόμα τότε δεν γνωριζόμασταν. Μίλησε στα παιδιά και έτσι σιγά σιγά έμπαινα και εγώ στο γκρουπ των παιδιών. Πολύ ωραία. Μέχρι που μου είπε ο Γιώργος ότι εγώ θέλω να σε αναλάβω. Και εμένα και το Χρήστο αντίστοιχα και τους υπόλοιπους αθλητές. Και έτσι ο Γιώργος σιγά σιγά δημιούργησε μια ομάδα. Και από αυτή την ομάδα ξεκινήσαμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στο κομμάτι του πρωταθλητισμού. Αγώνες, ταξίδια, όλα το αυτά. Θυμάμαι, το θυμάμαι. Γιατί όπως είπα, εδώ γίνανε πολλά πρωταθλήματα, ναι, και, πολύ και από το 1995 και μετά ήταν ένας τόπος που πάντα γινόντουσαν ένα με δύο αγώνες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Πες μου λίγο για την Ακαδημία τώρα, εκτός από τα 25 παιδιά. Ποιοι είναι οι στόχοι σου, τι τους κάνεις, τι τους διδάσκεις? Νομίζω μόνο mountain bike ή και κούρσα? Περισσότερο mountain bike κάνω εγώ. Ναι. Είναι αυτή η μετάδοση που τους δίνεις. Να τους βλέπεις από το ισορροπίας να μπαίνουν μέσα σε ένα κομμάτι. Από τριών ετών. Ναι. Να τους βλέπεις να κάνουν αυτά τα πράγματα. Τρελαίνομαι. Είναι πάρα πολύ δυνατό το συνέσθημα. Και καμαρώνεις. Ναι, πάρα πολύ. Αντιχιάζω σε κάθε αγώνα. Καμαρώνεις πρώτα για τα παιδιά σου και καμαρώνεις πρώτα για τα δημιουργήματα. Ναι. Οι μανάδες, οι φίλες σου, πιστεύω ότι είστε όλοι μια φιλική παρέα εδώ. Μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Έχουμε πετύχει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Γιατί φροντίζεις τα παιδιά σου. Σωστά. Αν δεν γινόταν κάτι σωστά, δεν θα είχαμε τέτοια ανταπόκριση από τους γονείς. Έτσι. Και αυτοί είναι ήσυχοι ότι έχουν και ζουν σε ένα περιβάλλον που δεν έχουν να μπλέξουν με άλλα πράγματα. Σωστά. Να μην τα ούτε καν να τα αναφέρουμε. Κάνουν και βελτιώνουν κάθε μέρα την υγεία τους, το σώμα τους. Έτσι. Λοιπόν, τι θέλεις να κάνεις, ποιο είναι το όνειρό σου σε αυτή την πρωτοβουλία? Θέλω να, έτσι, να σου αποσπάσω αυτό που έχεις μέσα σαν όνειρο στα επόμενα χρόνια. Το μεγαλύτερο όνειρό μου, να ξέρετε, είναι το θέλω να γίνεται σε κάθε τελείωμα κάθε προπόνηση. Δηλαδή θέλω τα παιδιά μου από εδώ, από την προπόνηση, να φεύγουν ευτυχισμένα. Είναι ο μεγαλύτερος μου στόχος. Με χαμόγελο. Με χαμόγελο. Είναι μικροί στόχοι που στο τέλος τους μαζεύεις και έχουμε ένα αποτέλεσμα σε κάποιον μεγαλύτερο αγώνα.
σε ένα πανελλήνιο, σε ένα τοπικό. Ναι. Αλλά ο στόχος μου ο μεγαλύτερος είναι σε κάθε προπόνηση τα παιδιά μου να φεύγουν ευτυχισμένα. Και μετά είναι η βελτίωση των αθλητών. Τα παιδιά σου τρέχουν στους αγώνες? Βεβαίως. Ο Παναγιωτάκης τρέχει μίνι μικρό. Στην πρώτη χρονιά μίνι μικρό. Ναι, 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 είναι πρώτη χρονιά μίνι μικρό. Ο Δημοσθένης είναι super mini, αλλά ακόμα δεν έχει πάρει μέρος σε αγώνες. Αυτός ο μάγκας. Είναι λίγο μαγκάκι. Ωραία. Ειρήνη Μούκα, λοιπόν, και επειδή πρέπει να κλείσουμε γιατί τελειώνει ο χρόνος, θα κάνουμε ένα λογοπαίγνιο. Ξέρεις τι σημαίνει Μούκα? Ξέρω. Στα ιταλικά? Ξέρω. Σημαίνει Αγελάδα. Η μάνα, η οποία φροντίζει και δίνει, μόνο δίνει. Τέλειο. Μόνο δίνει. Και αυτό είναι το νόημα. Θέλεις να δώσεις αυτό που έχεις πιστέψει, ότι το καλύτερο στα παιδιά σου και σε όλον αυτόν τον κόσμο που έρχεται κοντά σου. Μπράβο σου, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα Εύχομαι πολύ. Ό,τι καλύτερη επιτυχία να έχεις στην πορεία αυτή και να φτιάξεις ένα σύλλογο μαζί με τον Χρήστο που να σας ζηλεύουμε όλοι εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακόμα και η ΑΕΚ που εγώ είμαι εύκολος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Ειρήνη. Ευχαριστούμε που ήρθατε σπίτι μας. Και εγώ νιώθω εδώ σαν σπίτι, γιατί είμαι από το 95. Σωστά, έτσι. Σωστά. Αλλά όπως είπαμε, η φωτιά. Και εγώ θυμάμαι αγώνες με εσάς. Και εσύ θυμάσαι. Βεβαίως. Θυμάσαι την ωραία ομάδα εκείνη που είχαμε. Βεβαίως. Και βέβαια έχουμε και την ΑΕΚ τώρα, έχουμε και άλλα σωματεία. Ναι, ναι. Η ποδηλασία στην Ελλάδα φτιάχνει ταλέντα καινούρια. Σωστά. Έχουν βγει νέοι άνθρωποι. Έχουμε κάνει και εξαγωγή και προπονητών και αθλητών σε ομάδες του εξωτερικού. Είναι κάτι το οποίο εγώ υπερηφανεύομαι. Κάτι έχω βάλει κι εγώ, ένα λιθαράκι. Εννοείται. Όπως και εσύ, όπως και ο Χρήστος και όλοι μας. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ένα ωραίο ποδηλατώντας μέσα στην πανέμορφη εδώ φύση της Μάνδρας. Ένα ιστορικό σημείο που γίνανε και από τους πρώτους αγώνες του mountain bike της ελληνικής ποδηλασίας, από τα πρώτα πρωταθλήματα θα έλεγα, αγώνες και συνεχίζονται ακόμα και μέχρι σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθήσατε στην επόμενη εκπομπή κάθε Δευτέρα στις 5.30. Γεια σας!